αυτές οι απαράγραπτες αρχές που μιλάνε για την ισότητα, ισονομία των ανθρώπων σε όποιο κράτος και να υπάρχουν, πρέπει να εφαρμόζονται. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Κανένας δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας, ούτε να αφήσει το σπίτι του, εάν η πόλη του δεν κατεδαφιζόταν, αν η ζωή του δεν κινδύνευε, ούτε να βάζει τα παιδιά του στη βάρκα, αν δεν θεωρούσε το νερό σαν πιο ασφαλές μέρος από ότι τη στεριά. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη υποκρισία παντού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα λεγόμενα αναπτυγμένα κράτη, τα οποία αυτά προκάλεσαν, ας πούμε, τις συνθήκες της προσφυγιάς. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα έθνος αόρατο, περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που μετακινούνται. Πάντα μετακινούνται οι άνθρωποι, πάντα θα συνεχίζουν να μετακινούνται ανάλογα με τις συνθήκες ζωής που βιώνουν. Στην Ελλάδα συνεχίζουν να μένουν άλλοι τα βασικά προβλήματα. Έπρεπε να είχαν οριμάσει συνθήκες για να υπάρξουν διαδικασίες ένταξης και βρισκόμαστε στο μηδέν. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Ένα νομοσχέδιο που ήταν να βγει πάνω για που θα επεξεργαζόταν αυτά τα ζητήματα λόγω των εκλογών που πήγε στην άκρη. Κρίσεις, πόλεμοι, διενέξεις διώχνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους από τις πατρίδες τους. Διπλασιάστηκε ο αριθμός των προσφύγων τα τελευταία 20 χρόνια σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο. Τα προβλήματα παραμένουν. Είναι η στέγαση, είναι η διαδικασίες ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, όχι ενσωμάτωσης, ένταξης, να έχουν δηλαδή ευκαιρίες για δουλειά, στη μόρφωση, για να μπορέσουν να σταθούν, μια και οι δρόμοι προς την Ευρώπη είναι φραγμένοι. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με τη βοήθεια αρκετών ανθρώπων εθελοντών που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα. Και βέβαια αυτά που κάνουμε δεν μπορούν να λύσουν στο σύνολό τους, γιατί είναι στραγγαλιστικές αυτές οι πολιτικές οι οποίες υπάρχουν. Να πω το τελευταίο, ότι όσοι πήραν άσυλο στην Αθήνα και οι οικογένειες ακόμα, τους έβγαλαν από τα σπίτια τα οποία πλήρωνε η ύπατη αρμοστία και τους έκοψαν και το επίδομα. Αυτό που χρειάζονται περισσότερο και επιγόντως οι πρόσφυγες είναι η ειρήνη, τονίζει ο ΙΕ. Οι συνθήκες κυριολεκτικά είναι τέτοιες που οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και έχουν οξυμένα ψυχολογικά προβλήματα. Μέχρι τώρα ψάχναμε για δασκάλους και λοιπά, τώρα κάνουμε και προσπαθούμε να βρούμε ψυχίατρους και ψυχολόγους. Διότι η αναμονή, το να μην ξέρω τι θα κάνω, το να μην έχω μία συγκεκριμένη βοήθεια και κατεύθυνση, δεν είπε κανένας ούτε να πάρουμε δραχμή από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν τα κονδύλια. Όταν τα κόβει τα κονδύλια, είπα τη αρμοστία και τους πετάει έξω από σπίτια, χρήματα τα οποία έχουν δοθεί για τη βοήθεια των προσφύγων, αυτό σημαίνει ότι είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πραγματική αλήθεια είναι αυτή, ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε συνθήκες αστεγίας, φτύνουμε αίμα για να μπορέσουμε να διεκπαιρεωθεί κάποιο πρόβλημά τους, άμα είναι ιατροφαρμακευτικό. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γέφυρες, να τους εντάξουμε σε διάφορες διαδικασίες για να μπορούν πιο εύκολα να βρουν δουλειά. Όμως από πίσω δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να το στηρίζει αυτό.